Μετά από απίστευτες καθυστερήσεις χρόνων, ξεκινούν τις επόμενες μέρες οι πρόδρομες εργασίες για την έμφραξη του φράγματος της Πλακιώτισσας, προκειμένου να μπει το νερό στα βλάκη. Ξεκινούν μέχρι τέλος Ιουλίου οι πρόδρομες εργασίες για την έμφραξη του φράγματος Πλακιώτισσας. Εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης από το Υπουργείο μία επιπλέον πίστοση 3.600.000 ευρώ, οι οποίες αρκούν για όλες τις εργασίες τελικής έμφραξης, αποκατάστασης πρανών, στήριξης, αποκατολιστήσεις ή αποδιαβρώσεις. Αυτές οι πρόδρομες εργασίες ξεκινάνε τώρα άμεσα. Και όλα αυτά συμβαίνουν 12 χρόνια από την έναρξη των εργασιών στο εμβληματικό αυτό έργο στην Ανατολική Μεσάρα, το οποίο μελετήθηκε πριν από 35 χρόνια για να αρδεύει 37.000 στρέμματα. Στην τελική διαμόρφωση των δικτύων θα αποτελείται μια περιοχή από το Τεφέλι, τη Λιγόρτινο, το Κεφαλάδο, τον Πύργο, τα Πρωτόρια, το Σοκαρά, το Ίνι, την Πλακιώτισσα φυσικά, το Βελούλι, όλη αυτή η περιοχή η οποία θα δει την παραγωγικότητα, την οικονομία της να εκτινάσεται από αυτό το έργο το οποίο έχει καθυστερήσει και το οποίο όμως έχουμε βάλει μπροστά για να το ολοκληρώνουμε. Το έργο δημοπρατήθηκε το 2008, ενώ οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν το 2011, με το έργο ωστόσο να έχει μετατραπεί σε σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας, με τον αγροτικό κόσμο να κάνει λόγο για εμπεγμό και κοροϊδία. Θα φτάσουμε μέχρι όπου χρειάζεται. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Να ξεραίνονται τα δέντρα, να ξεραίνονται τα φυτά, τα αμπέλια. Το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει χτες. Δυστυχώς αδιαφορεί η πολιτεία. Μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης, οι μπουλντόζες θα πιάσουν δουλειά για την ολοκλήρωση του ανεπτυξιακού έργου, ενώ ο επόμενος στόχος της περιφέρειας Κρήτης είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων. Μόνο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες έμφραξης, θα αρχίσει να συλλέγεται και να ελέγχεται η στάθμη του νερού στο φράγμα της Πλακιώτισσας. Στη συνέχεια έχουμε ήδη, είμαστε στο στάδιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα δίκτυα. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε το κόστος αυτού του έργου σε κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή με οποιοδήποτε τρόπο η Περιφέρεια, ο κ. Αρναουτάκης έχει δεσμευτεί ότι θα υλοποιηθούν από τον αυτοδιοικητικό μας φορέα. Πριν από έναν μήνα, ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο φράγμα Πλακιώτισσας, καταγράφοντας εικόνες ντροπής με φόντο τη μήνυ χωματερή σκουπιδιών, μια ανάσα από τον ποταμό, με τους δημότες να τονίζουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο έχει εγκαταληφθεί στην τύχη του. Οι γεωτρήσεις του Δήμου, οι ιδιωτικές, έχουν κόκκινο, θα έπρεπε να είχαν κάνει την έφραξη χθες, όχι σήμερα, χθες. Έχουν κατεβεί στάθμες, κινδυνεύει να μπει η θάλασσα μέσα, έχει μπει σε κάποιες ιδιωτικές γεωτρήσεις και μιλάμε για εφάλμηρο νερό. Δυστυχώς βλέπω ότι απουσιάζουν οι πάντες. Το θέμα είναι να προχωρήσει το έργο, να κλείσει το έργο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν τα δίκτυα για να πάρουν οι περιοχές που έχουν πει το νερό, μόνο ο εμπλουτισμός που θα κάνει στον υδροφόρο ορίζοντα θα είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή.